Με τον κύριο Γιώργο Πατούλη, για να μην τα λέμε εμείς, πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Καλή σας μέρα. Καλημέρα κυρία Σαράφοβλου. Κύριε Πατούλη, γιατί αντιδράτε εσείς κατά του νέου οργανισμού? Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς είμαστε εκείνοι που χρόνια λειτουργούμε ως γιατροί και ως φορείς και έχουμε επισημάνει ότι η αναβάθμιση του συστήματος υγείας χρειάζεται να γίνει μέσα από την ενοποίηση. Άρα σε αυτό συμφωνούμε. Το δεύτερο που σίγουρα συμφωνείτε δηλαδή με την ενοποίηση αυτή που γίνεται με τα ασφαλιστικά ταμεία. Ακριβώς, να υπάρχει μια ομογενοποίηση των ασφαλισμένων τι υπηρεσίες λαμβάνουν από το κράτος και από τα ασφαλιστικά τους ταμεία. Το δεύτερο που συμφωνούμε είναι ηλεκτρονική συνταγογράφηση, δηλαδή ελεγκτικοί μηχανισμοί, ώστε να μην υπάρχει πολυφαρμακεία και αυτά που ζήσαμε και υπήρχαν οι μαύρες τρύπες χρόνια τώρα που το κράτος έπρεπε να το κάνει. Πού υπάρχει το θέμα, εάν υπάρχει? Θεωρούμε καταρχήν ότι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η ελεύθερη επιλογή γιατρού από τους ασφαλισμένους είναι προαπαιτούμενο και το οποίο θα πρέπει να εξασφαλιστεί σε όλες τις ειδικότητες στη χώρα. Τι εννοώ? Πρέπει δηλαδή όποιος γιατρός θέλει να ενταχθεί μέσα σε αυτόν τον νέο φορέα υγείας θα πρέπει να έχει την δυνατότητα της σύμβασης και βεβαίως την δυνατότητα ο ασφαλισμένος να μπορεί να τον επισκέπτεται από τη στιγμή που υπάρχει ο ελεγκτικός μηχανισμός, ώστε να παίρνει την υγεία του μέσα από αυτόν που θα επιλέγει ο ίδιος. Μάλιστα. Μισό λεπτό, να τα λύσουμε ένα-ένα. Είναι ο κύριος Μπουδούρης εδώ να μας πει αν αυτό θα γίνει. Γιατί είπατε ότι δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή, μπορεί και να μην προκύψει αντίδραση, λέτε. Με ακούει μάλλον. Σας ακούει κύριε Μπουδούρη, απαντήστε. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Μπουδούρη. Εμείς έχουμε δηλώσει και σε αυτό θα είμαστε απόλυτα συνεπείς. Θα γίνουν συμβάσεις με ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίες θα είναι μεταξύ του 15 και 16.000 και μαζί με τους γιατρούς του ΙΚΑ θα φτάνει τις 21 έως 22.000 συν τους γιατρούς των αγροτικών ιατρίων και των κέντρων υγείας θα ξεπεραστεί αυτό το νούμερο. Έχουμε δηλώσει όμως ότι όποιος από τους ελεύθερους επαγγελματίες δεν είναι συμβεβλημένος αλλά θέλει να πιστοποιηθεί, δηλαδή να έχει έναν κωδικό για να μπορεί να συνταγογραφήσει για τους πελάτες του, τους ασφαλισμένους μας, εμείς δεν πρόκειται να μην τον δεχθούμε. Θα τον δεχθούμε διότι θέλουμε να εξυπηρετήσουμε τον ασφαλισμένο. Δηλαδή, όταν θα πάει σε έναν γιατρό τον οποίο θέλει μόνος του να επιλέξει και δεν είναι μέσα στο σύστημα, δεν θέλουμε να ταλαιπωρηθεί γυρίζοντας από γιατρό σε γιατρό να του γράψει τη συνταγή την οποία πήρε. Κύριε Βουδούρη, και αυτό, αυτό είναι σεβασμό. Ακούστε με. Ναι, εμείς του δίνουμε τη δυνατότητα να διαλέξει έναν από τους 22.000. Εάν δεν θέλει αυτόν και θέλει κάποιον άλλον, δεν θα το καλύψουμε αυτό. Ναι, διότι... αλλά ιδιωτικοποιείται κατά ένα μέρος η παροχή υγείας. Πώς? Κάνετε λάθος. Γιατί ιδιωτικοποιείται? Εμείς θα έχουμε όλες τις ειδικότητες, θα έχουμε όλη την υποδομή που χρειάζεται για να υποστηριχθεί αυτός ο πληθυσμός. Απλώς ο συγκεκριμένος μπορεί να θέλει τον χ ψ ω. Μα γνωρίζετε όμως ποια είναι η σχέση αυτή με τον γιατρό? Κοιτάξτε, κανένα σύστημα στον κόσμο πρωτοβάθμιας δεν λειτουργεί απόλυτα απελευθερωμένο. Διότι έτσι δεν πρόκειται ποτέ να συμμαζευτούν αυτά που πρέπει να συμμαζευτούν. Κύριε Πατούλη. Μου επιτρέπετε σε αυτό. Καταρχήν θεωρώ ότι το νούμερο το οποίο ακούγεται και άκουσα από την κυρία Δρέτα και το πρωί είναι σαφέστατα το 21.000 έχει και μια αυθαίρετη διαδικασία. Εμείς τι λέμε? Μπορεί να προκύπτει και αυτό το νούμερο. Όποιος γιατρός μέσα από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς θέλει να ενταχθεί μέσα σε αυτό το σύστημα να έχει το δικαίωμα αυτό. Και βεβαίως αυτό που είπατε για την ελεύθερη συνταγογράφηση, αν κατάλαβα κύριε Πρόεδρε, είναι ότι αυτό δεν έχει πει σε κανένα κείμενο, ούτε πολιτικό ούτε από τους υπουργούς, το ακούω από εσάς φυσικά και το λαμβάνω ιδιαίτερα υπόψη μου, που όμως θα πρέπει αυτό να καταγραφεί και στη χθεσινή συνέντευξη τύπου και του Υπουργού του κ. Κουτρουμέν, του κ. Λοβέρδου, δεν διατυπώθηκε. Δηλαδή, είναι σαφέστατα σημαντικό να μπορεί αυτοί κύριε που δεν θα ενταχθούν να μπορούν να διάλογο που έγινε. Ναι, παρακαλώ σας ακούω. Όμως ναι. Θέλω να πω ότι έχει διατυπωθεί στον δημόσιο διάλογο που έγινε με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο πριν από λίγες μέρες. Η πολιτική ηγεσία και ο ΕΟΠΗ το έχει αποδεχθεί και είναι θέμα να καθίσει κάτω να δει κανείς τεχνοκρατικά πώς εφαρμόζεται. Κύριε λοιπόν, πρόεδρε, επειδή όλα αυτά είναι διαδικαστικά, κύριε Πατούλη, και οι τηλεθεατές ανησυχούν για το πώς θα εξυπηρετηθούν οι ίδιοι και αν θα έχουν την ίδια ποιότητα στις παροχές υπηρεσιών υγείας ή όχι. Θέλω να μου πείτε, για σας αλλάζει κάτι, δηλαδή μειώνεται η ποιότητα?
Ακούστε, της παροχής υπηρεσιών με αυτό το σύστημα. Τι πιστεύετε? Είναι σαφές ότι εάν δεν υπάρχει, και εμείς το θεωρούμε απαραίτητο, η συνένεση των γιατρών, διότι η υγεία χωρίς γιατρούς δεν γίνεται, είναι σαφές ότι και με τον τρόπο με τον οποίο ακούγεται, δηλαδή χθες δόθηκε μία λίστα της μισθολογικής κατάστασης αυτών που θα συμβληθούν. Θα είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο για τον ασφαλισμένο? Είναι πιο δύσκολο. Εμείς πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο δυστυχώς θα υπάρξει μεγαλύτερη συμφόρεση στα ιατρία πλέον των γιατρών μέσα από αναμονές οι οποίες θα υπάρχουν, με απαξιωμένους γιατρούς οι οποίοι δεν θα μπορούν να διατηρήσουν τα ιατρία τους, και με την απελευθέρωση που έχει γίνει για μικρά σούπερ μάρκετς υγείας του επαγγέλματος, θα δούμε υπαλληλοποίηση γιατρών, θα χαθεί ο γιατρός της γειτονιάς και βεβαίως θα αναγκάζεται ο ίδιος ασφαλισμός λοιπόν, να βάζει... εναλλακτική πρόταση υπάρχει. Με συγχωρείτε. Κύριε Βουδούρη, θα κάνετε το σχόλιο αμέσως απλώς να μας προτείνει κάτι. Να μην αφήσουμε την εντύπωση αυτή που δημιουργείται. Εμείς, και το επαναλαμβάνω, δεν έχουν ενημερωθεί σωστά με τον τρόπο τον επιχειρησιακό για το πώς θα γίνει η διαχείριση της ζήτησης των υπηρεσιών. Δηλαδή θα υπάρχει ένα τηλεφωνικό κέντρο μέσα από το οποίο θα διαχειριζόμαστε τα ραντεβού και στους ιδιώτες και στις υπηρεσίες μας του πρώην ΙΚΑ. Επόμενα, θα ξέρει, ήδη έχουμε ζητήσει από τους γιατρούς που είναι αυτή τη στιγμή συμβεβλημένοι με τον ΟΑΕ και τον ΟΠΑΔ, να δηλώσουν αν θέλουν να είναι στο σύστημα των ραντεβού, των τηλεφωνικών. Και σας πληροφορώ ότι το δήλωσαν σχεδόν όλοι. Άρα όλοι θα ξέρουμε ποιος θα πάει, σε ποιον θα πάει και τι ώρα θα πάει. Μάλιστα. Έτσι το σύστημα θα αποσυμφορείται. Όμως είμαστε διατεθειμένοι να καθίσουμε... Καταρχήν δεν έχουμε κανένα λόγο να μην έχουμε στην πρώτη και στην πιο περίοπτη θέση τους γιατρούς. Πολύ ωραία. Διότι είναι, κύριε Βουδούρη, να ακούσουμε τον κύριο Πατούλη, αν έχει αντιπρόταση. Είναι ένας κλάδος ο οποίος μας χρειάζεται για να εφαρμόσουμε το σύστημα της πρωτοβάθμιας. Και κύριε Πατούλη, να μας πείτε τι θα γίνει με τις κινητοποιήσεις. Είναι η δεύτερη μέρα που απεργούν οι ιδιώτες γιατροί. Αν θα συνεχιστεί αυτό? Ακούστε, είναι σαφέστατο ότι βρισκόμαστε σε μία διεργασία προτάσεων, γιατί πάνω απ' όλα εμείς είμαστε με τους ασθενείς και δεν θέλουμε να ταλαιπωρούνται ακόμα και σε αυτό το επίπεδο των διεκδικήσεων. Είναι σαφές ότι προσπαθούμε να ακούσουμε τον αντίλογο ή τις νέες προτάσεις του Υπουργείου, διότι υπάρχει, θεωρούμε, και μία διαφορετική αντιμετώπιση του Υπουργείου Εργασίας, ίσως και από τους άλλους προέδρους των ασφαλιστικών ταμείων. Σε κάθε περίπτωση, εμείς αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι να διεκδικήσουμε τα δεδουλευμένα από τα ασφαλιστικά ταμεία, διότι υπάρχουν απλήρωτοι γιατροί μηνών που δεν έχουν πληρωθεί από τις ίδιες παροχές που έχουν προσφέρει. Είμαστε, όσον αφορά την αντιπρόταση, ελεύθερη επιλογή. Κανονικά, κύριε Πατούλη. Ορίστε. Στον ΟΑΕ πληρώνονται κανονικά. Σε αυτόν που προεδρεύω, δηλαδή τον οργανισμό πριν ναι, τον ΟΑΕ. Ναι, οφείλω να πω ότι σε αυτό που προεδρεύεται. Πληρώνονται κανονικά. Αλλά αυτό θα κάνουμε και στον ΟΑΕ. Δεν πληρώνονται από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία το ίδιο και άρα, κύριε Πατούλη, αυτό τι σημαίνει? Θα συνεχίσετε τις απεργίες? Ορίστε. Μας, πρακτικά θα συνεχίσετε τις απεργίες? Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία εγρήγορση όλη για τη συλλογή. Είμαστε στην εβδομάδα αυτή που μας έρχεται να δούμε τους τρόπους αντίδρασης. Είναι σίγουρο φυσικά ότι θέλουμε να συμβάλλουμε στη νέα προσπάθεια, όμως θα πρέπει και εκείνοι οι οποίοι έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι να αφήσουν τη δική μας διάθεση να το κάνουμε πράξη. Μάλιστα. Θέλω να πω στην αντιπρόταση και κλείνω. Αυτό που εμείς έχουμε προτείνει είναι ελεγκτικοί μηχανισμοί υπάρχουν και πρέπει να αυξηθούν, κάρτα υγείας του ασφαλισμένου και από εκεί και πέρα όποιος γιατρός θέλει να συμβληθεί να έχει την δυνατότητα και όποιος δεν συμβληθεί να έχει την ελεύθερη συνταγογράφηση μέσα από την διαδικασία. Μάλιστα. Που είπαμε και πριν. Λοιπόν.